στις αρχές Απριλίου κυκλοφόρησε η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας σε σχέση με την Ελλάς, με την ελληνική αστυνομία. Η ίδια η έκθεση είναι σοκαριστικό, αλλά ακόμα είναι πολύ ενδεικτικό, αν θέλεις, ακόμα και ο ίδιος ο τίτλος, ο οποίος είναι ο εξής. Κράτος εν κράτη, κουλτούρα κακομεταχείρισης και ατιμορρησία στην ελληνική αστυνομία. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση είναι να μας πεις γενικά για την έκθεση και γιατί αποφασίσατε να την ονομάσετε με αυτόν τον τίτλο. Η έκθεση είναι μια συνέχεια ερευνών και εκθέσεων που έχει κάνει η Διεθνής Αμνηστία εδώ και 6 χρόνια όσο αφορά το θέμα της αστυνομικής βίας. Η προηγούμενη έκθεση, η οποία είχε βγει το 2012, ο τίτλος της ήταν «Αστυνομική βία, όχι μόνο μεμονωμένα περιστατικά». Άρα έχει προϊστορία αυτό το πράγμα. Σαφέστατα. Και ο προηγούμενος τίτλος ήταν συγκεκριμένος υπό την έννοια ότι οι αναφορές που είχαμε κάνει στην έκθεση, στις προηγούμενες εκθέσεις μας, οι επικοινωνίες που είχαμε κάνει με τις ελληνικές αρχές, είχαν σαν ανταπόκριση από τις ελληνικές αρχές τον ισχυρισμό ότι αυτά που βλέπετε είναι μόνο μεμονωμένα περιστατικά. Η προηγούμενη έκθεση λοιπόν εμπεριαστάτωσε ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Ότι υπάρχει μία κουλτούρα βίας μέσα στην ελληνική αστυνομία. Η καινούργια η έκθεση, συνεχίζοντας από την έκθεση του 12, ακολουθεί πάλι την αστυνομική βία σε διαδηλώσεις. Ακολουθεί την αστυνομική βία ή την βία, αν θέλεις, των αρχών επιβολής νόμου. Σε μετανάστες πρόσφυγες. Ακολουθεί το θέμα του ρατσισμού στην αστυνομική βία. Έχουμε το θέμα των βασανιστήριων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης. Έχουμε το θέμα της εμπλοκής μελών των σωμάτων ασφαλείας με τη Χρυσή Αυγή. Και όλο αυτό αναδεικνύει μία κουλτούρα κακομεταχείρισης από τα σώματα ασφαλείας προς ειρηνικούς διαδηλωτές, προς ομάδες ατόμων, ορισμένες από τις οποίες είναι και περιθωριοποιημένες, το οποίο συνεχίζεται. Και επίσης είναι και το θέμα της ατιμορρησίας, το οποίο έχει... Δηλαδή εμπλέκονται άνθρωποι των σωμάτων ασφαλείας σε βία και δεν τιμωρούνται. Σωστά. Ένα απλό παράδειγμα είναι η σύσταση που έχουμε κάνει εδώ και 3 χρόνια ή και περισσότερο, για να είμαι ακριβής. Η Διεθνής Αμνηστία έχει κάνει τη σύσταση στις ελληνικές αρχές και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ότι το αρμόδιο τμήμα για τις καταγγελίες βίας αστυνομικών ή και αστυνομικής αυθαιρεσίας δεν πρέπει να υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία πρέπει να έχει τη δικαιοδοσία και τα εργαλεία να κάνει ενδελεχείς έρευνες, ανεξάρτητες έρευνες και να παραπέμπει στη δικαιοσύνη όπου κρίνει τα άτομα τα οποία έχουν κάνει αυτές τις πράξεις. Με το νέο είναι αυτό κάτω από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναιρεί αυτό ακριβώς το σκοπό. Και οι προτάσεις αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από την κυβέρνηση? Οι προτάσεις έχουν γίνει αποδεκτές υπό την έννοια ότι τις δεχτήκανε. Αλλά δεν τις εφαρμόσαμε. Αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί. Με την αναπροσαρμογή του νόμου που πάει να γίνει τώρα, πάλι δεν πληρείται αυτή η πρόταση που έχουμε κάνει για μια ανεξάρτητη αρχή, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί το ίδιο το Υπουργείο ή ένα τμήμα του Υπουργείου ή και μια αρχή η οποία υπάγεται στο Υπουργείο να είναι η εντεταλμένη αρχή η οποία θα κάνει αυτές τις διερευνήσεις. Από το 12 δηλαδή έχετε δει κάποια διαφορά, έχετε βελτίωση ή είναι η ίδια κατάσταση? Όχι, από το 12 έχουμε δει μια κατάσταση στην οποία έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις, αλλά όχι μόνο ενδείξεις αλλά και καταγγελίες για θέματα βίας, κακομεταχείρισης, βασανιστήριων, ατιμορρησίας, τα οποία τα βλέπουμε ότι συνεχίζονται. Τώρα στην έκθεσή σας γίνονται πολλές αναφορές για τις σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τα σώματα ασφαλείας. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι να μας πεις περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιατί το ρωτάω? Γιατί φαίνεται μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα να προσπαθείτε να γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να ξεχαστούν οι σχέσεις αυτές, να ξεπληθούν με μια έννοια.
Τι συμβαίνει λοιπόν με τις σχέσεις Χρυσής Αυγής και σωμάτων ασφαλείας? Δεν έχουμε έρευνα η οποία να εστιάζει στις σχέσεις των σωμάτων ασφαλείας με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό όμως που έχουν δείξει οι έρευνες, παράδειγμα, έχει αναδειχθεί ότι από τα περιστατικά ρατσιστικής βίας, τα οποία έχουν καταγραφεί από το δίκτυο συλλογής περιστατικών ρατσιστικής βίας, 1 στα 6 από αυτά τα περιστατικά έχουν σαν θύτες όργανα της τάξης. Είναι γνωστό και από τις δικές μας έρευνες ότι βία από όργανα τάξης έχουν μέσα και το ρατσιστικό φαινόμενο. Το γιατί μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα βγήκανε στη δημοσιότητα όλες αυτές και γίνανε οι έρευνες που γίνανε, αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε σαν Διεθνής Αμνηστία. Mm-hmm. Έχουμε όμως μαρτυρίες οι οποίες έχουν καταγραφεί και από τον τύπο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι άτομα ακροδεξιών οργανώσεων πετάνε πέτρες, παραδείγματος χάρη στη μεγάλη διαδήλωση στο Κερατσίνη, ενώ είναι δίπλα από σώματα ασφαλείας, χωρίς τα σώματα ασφαλείας. Υπάρχει και βίντεο, βλέπετε. Ακριβώς. Υπάρχουν μαρτυρίες και πάλι έχουν καταγραφεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο παρελθόν από άτομα από ακραίες δεξιές οργανώσεις πάλι να εμπλέκονται με ειρηνικούς διαδηλωτές χωρίς τα όργανα τάξης να παρεμβαίνουν. Έχουμε μαρτυρίες από δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν υποστεί βία από άτομα από ακραίες οργανώσεις χωρίς πάλι η αστυνομία να τα προστατεύει. Στο συγκεκριμένο ασφαλώς έχουμε και αστυνομική βία προς δημοσιογράφους, mm-hmm. οι οποίες καταγράφονται και στην έκθεσή μας. Η υπόθεση του Μανώλη του Κυπρέου, η υπόθεση του Μάριου του Λόλου. Που έχει χάσει την ακοή του άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει χάσει την ακοή του. Ο Μάριος ο Λόλος που είναι ο πρόεδρος της ΕΦΕ. Πρέπει να δολοφονηθεί. Που χτύπημα δολοφονικό, αστυνομικό. Ακριβώς. Οι έρευνες αυτές δεν έχουν αποδώσει κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε το γιατί αυτό έγινε μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό που όμως έχουμε καταγράψει στην έκθεσή μας είναι ότι υπάρχουν διασυνδέσεις. Η άγρια δολοφονία του Ηλία Καρέλη, του Αλβανού κρατούμενου, στις φυλακές Νιγρήτα από τους δεσμοφύλακες, ξαναέφερε στην επικαιρότητα το ζήτημα των βασανιστήριων στις φυλακές. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση προς εσένα, Χρήστο, είναι η εξής. Τα βασανιστήρια στις φυλακές αποτελούν σπάνια περίπτωση ή μια πρακτική συνήθεια? Μιλώντας για βασανιστήρια συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς ένα συχνό φαινόμενο. Αν και δυστυχώς τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου υπάρχει μια αύξηση της συχνότητας κρουσμάτων συγκεκριμένα για βασανιστήρια, τα οποία είναι άκουσα ανησυχητικά, όπου χρησιμοποιούνται συνήθως κατά κύριο λόγο και όπλα τέιζερ. Τα οποία είναι? Ηλεκτρική απομόνωση, ας πούμε. Εκένωση, ηλεκτρική εκένωση. Είναι ένα είδος ηλεκτροσόκας. Ακριβώς. Ο Ηλία Καρέλη, εκτός το ότι ξεκοπούταν αγρίως επί 3 ολόκληρες μέρες από κρατικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, υπέστη βασανιστήρια. Συγκεκριμένα υπέστη φάλαγγα και χρήση όπλου τέιζερ, έτσι, εμφανεί τα σημάδια στο σώματα. Να θυμίσω ότι τον περασμένο Απρίλιο, επί Υπουργείας Ρουπακιώτη, είχαμε την έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας των ΕΚΑΜ σε δεκάδες φυλακές της χώρας, από Κορυδαλό, Μαναδρίνο και Γρεβενά, όπου στα Γρεβενά υπήρχε συγκεκριμένη η καταγγελία με μηνυτήρια αναφορά των ίδιων των κρατουμένων για χρήση όπλου τέιζερ. Πέρα από τους άγρους ξυλοδαρμούς, την εξευτελιστική μεταχείριση που υπέστησαν, είχαν συγκεκριμένες καταγγελίες για χρήση όπλου τέιζερ. Και να θυμηθούμε και την περίπτωση στη Γαδά, που έχουμε πάλι χρήση όπλου τέιζερ από τους συλληφθέντες της αντιφασιστικής μοτοπορίας, και είδαμε και ότι οι πολιτικοί προϊστάμενοι των, όπως ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Δένδιας, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τις καταγγελίες, παρά μόνο δήλωσε ότι θα κάνει μήνυση σε όσους δημοσίευσαν τις καταγγελίες. Και μόλις απείλησε ότι θα κάνει και μήνυση στην Guardian, αυτό είναι το αστείο. Ακριβώς. Φυσικά δεν τόλμησε ποτέ να κάνει μήνυση στην Guardian, από ό,τι ξέρω. Ποτέ δεν τολμήσε. Αλλά υπάρχει τον τελευταίο 1,5 χρόνο μια ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων συγκεκριμένα για βασανιστήρια. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν ξελοδαρμοί,
άγρια κακοποίηση των κρατουμένων, μπορούμε να του πούμε ότι είναι. Δηλαδή, βασανιστήρια δεν υπάρχουν συχνά, αλλά ναι. Ξυλοδαρμό κρατούμενων υπάρχει. Κάνω αυτό το διαχωρισμό γιατί καμιά φορά χρησιμοποιούμε τον όρο βασανισμό mm-hmm. Και λίγο συνηθίζουμε σε αυτόν τον όρο, ενώ είναι συγκεκριμένο. Το βασανιστήριο έχει μια διαφορά από τον ξυλοδαρμό και την άγρια κακοποίηση. Θα ήθελα τώρα να μας πεις για τις γενικότερες συνθήκες που υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές. Γιατί σε ρωτάω αυτό για να πω το εξής. Δηλαδή, ζούμε σε μια περίοδο που γίνονται χοντρές περικοπές σε τους φυλακικούς προϋπολογισμούς. Άρα, πώς είναι οι συνθήκες από πλευράς επάρκεια εγκαταστάσεων, σύτησης και ιατροφαρμακευτικής φυσικά περίθαλψης για τους κρατούμενους. Ναι, αν λάβουμε υπόψη ποια είναι η κατάσταση έξω και με την εκρηκτική αύξηση της φτώχειας, μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση και μέσα. Έτσι, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει ότι το 65% των κρατουμένων είναι άποροι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία κίνηση στο λογαριασμό τους. Και να πάρουμε σε συνδυασμό τις περικοπές στα συσίτια, όπου δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε καμία περίπτωση για ένα πλήρες γεύμα, μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Είναι καταδικασμένοι δύο φορές. Έτσι, δεν έχουν δυνατότητα να βγουν να ψάξουν τροφή. Αυτό που ισχύει στις φυλακές είναι ότι πάει να ισχύει μια σύμβαση, πάει να υπάρχει και όποιο προνόμιο είχαν οι κρατούμενοι. Δηλαδή, χαλάσει ο θερμοσύφωνας, πάει να υπάρχει ζεστό νερό. Χαλάσει ο ρεύτας, πάει να υπάρχει θέρμανση. Δηλαδή, υπάρχει συντήρηση εννοείς. Ακριβώς. Πάβουν, τελειώνουν. Να πω για την πληρότητα των εγκαταστάσεων ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 13.600 κρατούμενους, όταν υπάρχουν θέσεις για 9.800 κρατούμενους. Όσο αναφορά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να πω ότι δεν υφίσταται, δεν υπάρχουν γιατροί μέσα στις φυλακές. Συνήθως οι ίδιοι κρατούμενοι εκτελούν χρέη γιατρού, όπου συνήθως για απλές αρρώστιες μένουν μόνιμες βλάβες στον οργανισμό, έτσι. Να πω επίσης για το κατεφημισμό νοσοκομείο, το Άγιο Παύλος του Κορυδαλλού, που είδαμε και μετά τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι κρατούμενοι και ήρθαν και στο φως της δημοσιότητας και φωτογραφίες μέσα στο νοσοκομείο, όπου αποδεικνύει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να μιλάμε για νοσοκομείο, έτσι. Είναι ένα αναρωτήριο. Είναι ασθενείς που ζουν ο ένας πάνω στον άλλον. Και εκεί εκτελούν χρέη νοσοκόμου οι ίδιοι οι ασθενείς. Και ένα πάγιο αίτημα των ίδιων των κρατουμένων είναι να ενταχθεί κάποτε αυτό το νοσοκομείο, αν το πούμε έτσι, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο ΕΣΥ. Το οποίο πριν 2,5 χρόνια μετά από κινητοποίηση που έκαναν οι κρατούμενοι, πέρασε νομοσχέδιο που εντάσσει το νοσοκομείο στο ΕΣΥ, στο οποίο βέβαια αναμένουμε την κοινή υπουργική υπογραφή μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Υπουργείου Υγείας, που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Θα θέλω τώρα να μιλήσουμε λίγο για κάποια ειδικά θέματα. Και η πρώτη ερώτηση είναι σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Πολυάριθμες είναι οι αναφορές στον τύπο, οπουδήποτε, ότι υπάρχει κακομεταχείριση. Θα ήθελα να μου πεις από τη δικιά σας πλευρά, την πλευρά της Διεθνούς Αμνηστίας, τι ακριβώς συμβαίνει με τους μετανάστες στην Ελλάδα. Η Διεθνής Αμνηστία, μέσα από τις έρευνές της, και όχι μόνο τις έρευνες για την αστυνομική βία, αλλά και τις έρευνες που έχει βγάλει για τους παράτυπους μετανάστες και τους αιτιούντες άσυλο, έχει βρει ότι η κάκο μεταχείριση προς αυτές τις ομάδες είναι διαρκής. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο παρελθόν για βασανισμό παράτυπων μεταναστών ή ετούντων άσυλων. Οι μαρτυρίες που έχει συλλέξει η Διεθνής Αμνηστία είναι πάρα πολλές και καταδεικνύουν κακομεταχείριση και από τους λιμενικούς κατά την διάρκεια συλλήψεως ατόμων τα οποία έρχονται από τη θάλασσα και από αστυνομικούς στον Εύρο, συνοροφύλακες, αλλά και στα κέντρα κράτησης. Οι μαρτυρίες είναι τόσο πολλές και έχουμε μιλήσει και με άτομα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και με άτομα στην Τουρκία. Η έρευνα η περσινή που είχε γίνει με θέμα τους παράτυπους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο έγινε και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Αυτό λοιπόν έχει δείξει ότι υπάρχει μία κακομεταχείριση προς αυτούς. Έχουμε μαρτυρίες ότι το λιμενικό, με το που τις ανεβάζει στο σκάφος του λιμενικού, χειροδικεί,
μαζεύει τα προσωπικά τους αντικείμενα. Πολλές φορές έχουμε μαρτυρίες ότι πετάνε τα προσωπικά τους αντικείμενα στη θάλασσα. Έχουμε μαρτυρίες για κακομεταχείριση ανηλίκων. Είναι κάτι το οποίο είναι τρομερό εάν σκεφτεί κάποιος ότι οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από μία εμπόλεμη ζώνη για να σώσουν τη ζωή τους, για να αιτηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις διεθνούς προστασίας και βρίσκονται αντιμέτωποι με μία κακομεταχείριση η οποία είναι άνευ προηγούμενου. Είναι τραγικό το ότι φοβούνται άτομα τα οποία είναι στις πόλεις να βγουν έξω από το σπίτι τους. Ή επειδή θα συλληφθούν από την αστυνομία, αν και έχουν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και θα προσαχθούν 2 και 3 φορές τη βδομάδα, όπως έχουν δείξει ορισμένες μαρτυρίες, ή ότι θα δεχθούν επιθέσεις ή από ακροδεξίες ομάδες ή καμιά φορά και από τα ίδια τα σώματα ασφαλείας. Υπάρχει και καταγγελία, βέβαια, ότι γίνεται επαναπροωθήσεις συστηματικά και μέσα από το έχουν χάσει τη ζωή τους μετανάστες, όπως θα φαρμακονίσει για παράδειγμα. Οι αποθήσεις ή οι συλλογικές απελάσεις. Δεν τις δέχεται, βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση. Είναι παράνομες. Η ελληνική κυβέρνηση αρνείται ότι τις κάνει. Οι μαρτυρίες που έχουμε, και πάλι οι μαρτυρίες αυτές είναι και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Έχουμε μαρτυρίες από άτομα τα οποία έχουν αποθηθεί πάνω από μία φορές. Ένα μάλιστα ήταν 4 φορές. Τι λέτε, σοβαρά. Έχει προσπαθήσει να μπει στην Ελλάδα για να ζητήσει διεθνή προστασία και έχει αποθηθεί πίσω στην Τουρκία 2 και 3 φορές. Το θέμα είναι ότι είναι παράνομες με βάση το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και η ελληνική κυβέρνηση έχει την υποχρέωση, όταν κάποιος χτυπάει την πόρτα της, να τον αφήσει να εξηγήσει ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες που τον αναγκάζουν να έρθει και να ζητήσει άσυλο ή να ζητήσει διεθνή προστασία. Αυτό δεν γίνεται. Κατά παράβαση όλων των διεθνών συνθήκων που έχει προσυπογράψει η Ελλάδα. Υπάρχει βέβαια και το μέγα θέμα των Ελλήνων ΟΝΑ, οι οποίοι είναι θύματα άγριου ρατσισμού. Και μιλάμε για 300-350.000 ψυχές, ανθρώπινες ψυχές. Έχετε βγάλει μάλιστα πρόσφατα μία έκθεση για τους Έλληνες Ρωμά και μάλιστα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας των Ρωμά. Θα ήθελα να μου μιλήσει λίγο για τους Ρωμά και τι συμβαίνει με τους Ρωμά στην Ελλάδα. Η Ρωμά στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη είναι μία από τις περιθωριοποιημένες ομάδες οι οποίες υπάρχουν. Να κάνω και μία μικρή παρένθεση ότι δεν είναι μόνο οι Ρωμά. Υπάρχουν και άλλες μειονότητες όπως είναι οι LGBTI, οι trans γυναίκες κτλ. Σωστά. Οι οποίες όλες αυτές οι ομάδες είναι θύματα βίας. Κλείσουμε την παρένθεση. Με τους Ρωμά υπάρχουν αρκετά θέματα. Υπάρχει το μεγάλο θέμα της μεσαλλοδοξίας, το οποίο έχει βάθος χρόνων. Έχουμε παραδείγματα στην Ευρώπη, παράδειγμα στη Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα, αναγκαστικές εξώσεις. Έχουμε παραδείγματα από αυτό και στην Τσεχία. Στην Τσεχία ιδιαίτερα είναι και το θέμα του διαχωρισμού στα σχολεία. Αυτό είναι ένα θέμα που ζούμε και στην Ελλάδα, που έχουμε γονείς οι οποίοι απαιτούν από το σχολείο να μην βάλει παιδιά Ρωμά και για τον ίδιο λόγο παιδιά μεταναστών ή προσφύγων στην ίδια τάξη με τα παιδιά τους. Αυτό απαγορεύεται δια νόμου. Δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό μέσα σε μια τάξη. Έχουμε επιδρομές σε οικισμούς Ρωμά από την αστυνομία. Ενδεικτικά, μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2013 γίνανε πάνω από 1.000 αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταβλισμούς Ρωμά. Ελέγχθηκαν πάνω από 52.000 άτομα, 19.000 οδηγήθηκαν στα αστυνομικά τμήματα και από αυτούς 1.300 συνελήφθησαν και εντοπίστηκαν πάνω από 4.000 παραβάσεις της ποινικής νομοθεσίας και του κώδικα κυκλοφορίας. Υπάρχει μια φαινομενική υποστήριξη, στοχοποίηση. Όπως έχει πει και το παρατηρητήριο των συμφωνιών του Ελσίνκη, από τους χιλιάδες Ρωμά τους οποίους ελέγχει η ελληνική αστυνομία, μόνο ένα 10% από τα άτομα που προσάγονται συλλαμβάνονται για αδικήματα που εκκρεμούν. Αυτή η μυσαλλοδοξία, αυτός ο διαχωρισμός έχει γίνει θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να το ανατρέψει. Μάλιστα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επ' ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας, σε μία δήλωση την οποία έβγαλε η Ελληνική Προεδρία,
αναφέρει ότι θα προσπαθήσει και σε εισαγωγικά θα σμπρώξουν το θέμα της ένταξης των Ρωμά μέσα σε μια υγιή κοινωνία. Ελπίζουμε ότι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή όμως οι ενδείξεις είναι ότι οι Ρωμά είναι ακόμα θύματα διακρίσεων. Ο διευθυντής των φυλακών Νιγρίτας κατηγορείται, ενώ κατηγορείται απλά για πλημέλημα. Ενώ οι 15 δημοφύλακες για κακούργημα. Για τη δολοφονία του ανθρώπου, του Αλβανού που ήταν κρατούμενος. Η ερώτηση σε εσένα είναι η εξής. Οι διευθυντές φυλακών και γενικώς οι εποπτικές αρχές των φυλακών είναι άμυρες των συνθηκών μέσα στις φυλακές, δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει? Προφανώς και γνωρίζουν και προφανώς ξέρουν και πολύ καλά τι γίνεται μέσα στις φυλακές, όπως και οι πολιτικοί προϊσταμένοι τους και συγκεκριμένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου, δεν έχουν αποδοθεί και ευθύνες πιο πάνω, έτσι. Να πω συγκεκριμένα ότι ο διευθυντής του φυλακών της Νιγρίτας μπορεί να έπαψε από τη θέση του ως διευθυντής, αλλά συνεχίζει να δουλεύει στις φυλακές Νιγρίτας ως διοικητικός υπάλληλος. Δηλαδή βλέπουμε ότι και το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνει ποια είναι η πρόθεσή του και η διάθεσή του ώστε να αντιμετωπίσει τέτοια κρούσματα, έτσι. Δηλαδή αντί να του θέσει σε αργία, τον αφήνει και συνεχίζει και εργάζεται στις φυλακές Νιγρίτας. Αυτό, βλέπουμε δηλαδή τη διάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης πως αντιμετωπίζει αυτά τα κρούσματα. Θα ήθελα τώρα να μου πεις πιο ειδικά για τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που αφορούν δύο κρίσιμα ζητήματα για τους κρατούμενους. Το ένα θέμα είναι το θέμα των αδειών που γίνονται, από ό,τι ξέρω, ακόμα πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος κρατούμενος άδεια. Και το δεύτερο, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε σχέση με τις φυλακές ψήσης ασφαλείας. Να ξεκινήσω για το θέμα των αδειών. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές φυλακές έχουν ατύπως σταματήσει να δίνονται άδειες σε πολλούς κρατούμενους. Ενώ δικαιούνται νομικά. Ενώ έπαιρναν και στο παρελθόν, έχουν σταματήσει σε πολλές φυλακές. Είτε με τη δικαιολογία ότι δεν παρευρίσκεται ο εισαγγελέας στο συμβούλιο, χωρίς να παίρνουν καμία απολύτως απάντηση. Να επισημάνω το εξής, ότι το θέμα των αδειών δεν προέκυψε κυρίως από τη μη επιστροφή του Χριστόδουλου Ξηρού από την άδειά του. Γιατί αυτό χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία. Ναι, μπορώ να σας πω, εμείς ως πρωτοβουλία τα δικαιώματα των κρατουμένων έχουμε ακούσει ανεπίσημα μεν, αλλά το πιο επίσημα χείρι, πολύ πιο πριν από αυτό το περιστατικό, περί κατάργηση των αδειών. Δηλαδή υπάρχει λογική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι. Τώρα όσον αφορά για το νομοσχέδιο για τις ψήσεις ασφαλείας, να ξεκαθαρίσουμε ότι το νομοσχέδιο δεν αναφέρει πουθενά για φυλακές ψήσεις ασφαλείας, δηλαδή κάποιες φυλακές που θα έχουν κάποια ενισχυμένη φρούρηση, κάποια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Το νομοσχέδιο αναφέρεται καθαρά για καθεστώς κράτησης, τύπου Α, Β και Γ. Στις φυλακές τύπου Γ, οι κρατούμενοι δεν θα παίρνουν άδειες. Αυτές είναι οι ψήσεις ασφαλείας. Οι ψήσεις ασφαλείας. Έχει σημασία όμως, γιατί ο κόσμος ακούει ψήσεις ασφαλείας, φαντάζονται φυλακές όπου δεν θα μπορεί να αποδράσει κανείς ή θα είναι κάπως ιδιαίτερα διαμορφωμένες. Μιλάμε για καθεστώς κράτησης. Το οποίο φυσικά αφορά τους πάντες. Αφορά όσων καταδικαστεί για τρομοκρατική οργάνωση και εγκληματική οργάνωση, αλλά και όσους διώκονται στα πλαίσια, δηλαδή καταργώντας το τεκμήριο της αθωότητας, όπου σε αυτές τις φυλακές, σε αυτές τις καθεστώς κράτησης δεν θα παίρνουν άδεια οι κρατούμενοι, δεν θα έχουν ευεργετήματα και τα μεροκάματα όπου μετράνε διπλές ημέρες, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες για απασχόληση κτλ. Μιλάμε δηλαδή ότι θα είναι 22 ώρες το 24ωρο μέσα στο κελί τους, χωρίς καμία ελπίδα, χωρίς κάποιο προοπτική ότι θα πάρουν άδεια ή ότι απασχολούνται. Μιλάμε δηλαδή για μια φυλακή μέσα στη φυλακή. Δηλαδή ο ίδιος ο νομοθέτης, ο ίδιος που συνέταξε το νομοσχέδιο, αναγνωρίζει τη φυλακή ως πειθαρχική φυλακή. Δηλαδή αναφέρει ότι δεν υπάρχουν πειθαρχικές μεταγωγές από τις φυλακές τύπου Γ. Δηλαδή αναγνωρίζει και ο ίδιος ότι χειρότερα δεν υπάρχει. Είσαι στον πάτο, δεν υπάρχουν πειθαρχικές
μεταγωγές είναι μια πειθαρχική φυλακή. Και να πω ότι αφορά τους πάντες. Αφορά δηλαδή πέρα τους όσους έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία, αυτά που ανέφερα από 10 χρόνια και πάνω. Από 30 χρόνια και πάνω. Αφορά όσους έχουν καταδικαστεί από 10 χρόνια και πάνω. Από 10. Ναι, και έχουν πειθαρχικό παράπτωμα. Έτσι, τα δίχρονα. Δηλαδή μπορεί να είναι απόδραση, μπορεί να είναι κατοχή κινητών τηλεφώνων, μπορεί να είναι κατοχή αιχμηρών αντικειμένων που μπορεί να είναι ανοιχτήρια, την κονσέρβα, τα οποία μπορεί, πολύ εύκολα τα πηγαίνουν ως όπλα. Μιλάμε ότι αφορά τους πάντες αυτό το νομοσχέδιο, έτσι. Βλέπουμε ότι η διάθεση του Υπουργείου είναι να γυρίσει πολλά πολλά χρόνια πίσω στο χρονικό σύστημα. Μιλάμε για καθαρά τιμωρητικού χαρακτήρα. Αυτό επιτρέπεται στην Ευρώπη, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων? Όχι, άδειες και τα λοιπά έχουν θεσμοθετηθεί από το 63, αν δεν κάνω λάθος. Άρα υπάρχει κάποιος που να προσφύγει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αυτά τα θέματα? Ναι, ναι. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη υπάρχουν συνθήκες απομόνωσης για τους κρατούμενους και έχουν να παίρνουν άδειες. Παίρνουν και στην Ισπανία και στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι δηλαδή πανευρωπαϊκό το... Είναι πανευρωπαϊκό. Άρα η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να την εγκαλέσει κανένας για αυτό το θέμα. Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής. Παρά τα αρκετά μεγάλα, πολλά κρούσματα έκνομης βίας από πλευράς αστυνομικών και καταστατικών δυνάμεων, αστυνομικών, λιμενικών, σύνοριοφύλακες, δεσμοφύλακες, όταν οι υποθέσεις αυτές φτάνουν στην ελληνική δικαιοσύνη, στη συντηρητική περίπτωση οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί, δεσμοφύλακοι, αθώνονται ή χαϊδεύονται. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα ελληνικής δικαιοσύνης και πώς θα αντιμετωπίσετε τέτοια ζητήματα. Η ερώτησή μου λοιπόν και προς τους δύο σας είναι σε αυτό το μεγάλο θέμα τι πρέπει να γίνει και τι είναι η γνώμη σας. Βλέπουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είτε απαλλάσσονται είτε πέφτουν στα πολύ μαλακά όπως είπες. Υπάρχει δηλαδή η πλήρης ατιμωρησία, αν όχι και επιβράβευση κάποιες φορές. Εγώ θα σου πω μια ανατριχιαστική περίπτωση που είχε ανατριχιάσει το Πανελλήνιο, που είναι η περίπτωση της δολοφονίας του Νίκου Σακελέων, στην οποία υπήρχε και βίντεο που φαινόταν οι αστυνομικοί να τον σκοτώνουν στο ξύλο. Ακριβώς. Και όχι απλώς αθώθηκαν, δύο φορές που αθώθηκαν, αλλά ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο τον έχουν κατηγορήσει οι αστυνομικοί ότι για ψευδομάρτυρα. Και τον ταλαιπωρούν χρόνια τώρα γιατί τόλμησε να τραβήξει το βίντεο. Είναι τρομακτικό δηλαδή αυτό που σημαίνει. Το οποίο εκτός το ότι ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, είχαν και εξαφανισμένο το πτώμα του για αρκετές μέρες. Έτσι. Έτσι, δηλαδή βρέθηκε σε ψημία. Και επιβραβεύτηκαν αθώνοντας. Είναι αθώοι αυτή τη στιγμή. Και να πούμε ότι και στο εφετείο προέκυψαν καινούργια στοιχεία τα οποία μπορούσε να αναψηφιστεί η υπόθεση, η οποία τίποτα δεν έγινε, έτσι. Η μόνη καταδικαστική απόφαση που υπάρχει, τουλάχιστον που γνωρίζουμε εμείς, είναι η περίπτωση των λιμενικών που είχαν ξυλοκοπήσει αλλά είχαν και εφαρμόσει και μεθόδους βασανιστήριων σε πρόσφυγες στο λιμάνι της Χίου, που καταδικάστηκαν οι δύο από αυτούς με την κατηγορία των βασανιστήριων. Έτσι είχαμε εικονική εκτέλεση, είχαμε πνιγμό, μεθόδους βασανιστήριων δηλαδή καθαρά. Και βλέπουμε δηλαδή και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και γενικότερα από τη δικαιοσύνη ότι υπάρχει μια πλήρη ατιμωρησία σε αυτά τα κρούσματα, έτσι. Είναι όπως πολύ σωστά είπε και ο Χριστός και όπως είπαμε και νωρίτερα, και η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας δείχνει ότι υπάρχει ένα καθεστώς ατιμωρησίας. Ενδεικτικά, το 2011 ιδρύθηκε με νομοθεσία το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στην Αστυνομία. Είναι ενδεικτικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη το κατά πόσον θέλει αυτό να δουλέψει, αν σκεφτεί κάποιος ότι μέχρι το 2013 το γραφείο αυτό ήταν ανενεργό. Όπως γνωρίζεις, τον Ιανουάριο του 2014, μέσα στην νομοθεσία που πήγε να περάσει, γίνανε κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Αυτό θα ήταν ένα καλό βήμα, αλλά σε ένα μη ικανοποιητικό μηχανισμό. Θα πρέπει να υπάρξει μια, όπως προείπα, μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία να μην είναι
κάτω από τις όποιες επιθυμίες του όποιου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας Πολίτη ή από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, η ελληνική νομοθεσία έχει την υποχρέωση να ευθυγραμμίσει με το διεθνές δίκαιο τον ορισμό των βασανιστήριων. Ένα παράδειγμα είναι ο βιασμός και οποιαδήποτε άλλη σεξουαλική κακομεταχείριση πρέπει να εμπίπτει εκεί μέσα. Υπάρχουν αρκετά νομικά θέματα τα οποία πρέπει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να βελτιώσει στους ορισμούς των βασανιστήριων, το οποίο πιάνει ένα μεγάλο εύρος, δεν είναι μόνο για συγκεκριμένες ομάδες. Και πρέπει να δείξει η ελληνική αστυνομία, η οποία έχει πέσει στα μάτια του ελληνικού λαού κατά πολύ, πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να αποδείξει, όχι να δείξει, ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Και ιδιαίτερα μέλη των σωμάτων ασφαλείας, όταν παρανομούν, θα πρέπει να τιμωρούνται, γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι επιβάλλεται να επιβάλλουν τον νόμο. Εγώ, ξέρετε, μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί έχω διαβάσει την έκθεση που έκανατε για την αστυνομική βία, όπου λέτε ότι για βασανιστήρια από το 1984 έχουν καταδικαστεί μόλις δύο αστυνομικοί. Τρομακτικό είναι. Γιατί τα βασανιστήρια δεν είναι μόνο το βασανιστήριο όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία, είναι και όπως ορίζεται από το διεθνές δίκαιο. Μετά έχεις επιπρόσθετα και άλλου είδους κακομεταχείρισης, το οποίο μπορεί να μην ορίζεται αυστηρά ως βασανιστήριο, αλλά παράδειγμα το να έχεις ένα μέλος των ΙΑΤ με την πότα του να σπάει το πόδι μιας 63χρονης γιαγιάς σε μια διαδήλωση απάνω στις σκουριές και τίποτα να μην γίνεται. Να έχεις τον Γιάννη τον Κάφκα, ένα θύμα διαδήλωσης, ο οποίος χτυπήθηκε με πυροσβεστήρα στο κεφάλι και πάλευε για τη ζωή του στην εντατική για εβδομάδες, και να μην βγαίνει κανένα πόρισμα από καμία έρευνα, είναι απαράδεκτο. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να ευχαριστήσω και τους δύο για τη συνέντευξη που μου παραχρώσατε. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την ευκαιρία που έδωσες και στη Διεθνή Αμνηστία άλλη μια φορά να εξηγήσει για την έρευνα που κάνει πάνω στην αστυνομική βία και αυθαιρεσία. Ευχαριστούμε και εμείς από την Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων για αυτήν εδώ τη συνέντευξη, για να πούμε για τις φυλακές. Να είστε καλά και δύο.